όπως και τις προηγούμενες εβδομάδες. Λίγο πολύ γύρω από τα ελληνοτουρκικά κινείται, λίγο πολύ λίγο γύρω από το Σκοπιανό, το οποίο φαίνεται να έχει μπει στην τελική ευθεία. Από την άλλη έχουμε ένα πόλεμο διαφορετικό, ένα ψυχρό πόλεμο, ο οποίος έρχεται στο προσκήνιο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε τις επόμενες εβδομάδες αυτό το θέμα. Ωστόσο για την απόψινή Πέμπτη, για τούτη εδώ την εκπομπή, το απόψινό Focus, επιλέξαμε κάτι διαφορετικό. Επιλέξαμε ένα διαφορετικό πόλεμο για να εστιάσουμε, για να στρέψουμε το βλέμμα, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και πού οδεύουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ο λόγος για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Θα πω για το ποδόσφαιρο, θα δούμε πόσο απέχει από τον πολιτισμό και πόσο κοντά βρίσκεται στον αθλητισμό. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά απόψε, μαζί μου εδώ στο στούντιο βρίσκονται οι καθήλυνα αρμόδιοι, ο Γιώργος Βασιλιάδης, υφυπουργός αθλητισμού. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Και δύο καλοί συνάδελφοι, ο Γιώργος Λικουρόπουλος, διευθυντής της αθλητικής ενημέρωσης εδώ της ΕΡΤ. Καλησπέρα κύριε Λικουρόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Και ο Βασίλης Σαμπράκος, διευθυντής του gazeta.gr. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σαμπράκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε εμείς που είστε εδώ. Θα συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε εκεί στον καλό συνάδελφο, τον Τάσο Σταμπουλή, προϊστάμενο αθλητικής ενημέρωσης της ΕΡΤ3. Κύριε Σταμπουλή, καλησπέρα και σε εσάς από την Αθήνα. Ελπίζω να μας ακούτε. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα μαζί. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Υπουργό. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Βασιλιάδη και να ξεκινήσω διαφορετικά. Δεν θα ξεκινήσω μπαίνοντας στο πετσί της υπόθεσης. Ωστόσο, προέρχεστε από ένα Υπουργείο, το οποίο είναι Υπουργείο Πολιτισμού πρωτίστως και Αθλητισμού δευτερευόντως ή ισότιμα και τα δύο. Πώς απέχουν τελικά το ένα από το άλλο? Εγώ θα έλεγα ότι έχετε επιλέξει το σωστό θέμα με βάση τη βασική σας ιδιότητα του πολεμικού ανταποκριτή. Το συνειδητοποίησα, με συγχωρείτε για την παρένθεση, αλλά το συνειδητοποίησα σήμερα αυτό. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για το ποδόσφαιρο. Βλέποντας διάφορα που έχουν καταγραφεί σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το ποδόσφαιρο. Βάζω μία άνω τελεία εδώ και θα το ανοίξω αργότερα αυτό. Θα ήθελα να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στον επαγγελματικό αθλητισμό γενικότερα και στον αστυνομικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός στην Ελλάδα γεννήθηκε στρεβλά, μεγάλωσε στρεβλά και αυτές τις στρεβλότητες προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε. Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν είναι κοντά στον πολιτισμό, είναι θέαμα. Στην Ελλάδα δεν ανήκει σε καμία από τις δύο κατηγορίες επομένως, ούτε στο θέαμα, ούτε στον πολιτισμό. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να δομήσουμε μια νέα μέρα, ούτως ώστε να φτάσει κάπου κοντά. Κάπου εκεί που πρέπει να είναι. Τώρα, τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα και αποτελέσμα στρεβλώσεων πολλών ετών. Δεν θα ήθελα να είμαι απόλυτα ισοπεδωτικός. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία 3 χρόνια. Δυστυχώς όμως, το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε μέρα σου επιφυλάσσει και μια νέα έκπληξη. Και ενώ πιστεύεις ότι είσαι ένα βήμα μπροστά, ξαφνικά βρίσκεσαι 2 βήματα πίσω. Αλλά για να κλείσω έτσι πριν το κλείσετε αυτό, δεν θα σήμερα κάνουμε πίσω. Επειδή σήμερα διάβασα και μια επιστολή, θα την αναφέρω ευθύς αμέσως, του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος ανέφερε μια προσωπική εμπειρία, ότι επέλεξε να πάρει το παιδί του και να πάει να του δείξει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, όχι εδώ, σε ένα γήπεδο ελληνικό, σε ένα γήπεδο του εξωτερικού, μαζί με 2 φίλους, όπως γράφει χαρακτηριστικά, όχι για άλλο λόγο, για να συνειδητοποιήσει ποιο πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο και να έχει τη σωστή εικόνα του ποδοσφαίρου και όχι αυτό που θα βλέπει σε ένα ελληνικό γήπεδο. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία ήρθε στα πράγματα εχθές, έχει μια τριετία στην εξουσία αυτή τη στιγμή, στη διακυβέρνηση της χώρας. Και αν σας ζητήσω μια πραγματιστική προσέγγιση, θεωρείτε ότι είτε από εσάς ως κυβέρνηση μέχρι να ολοκληρώσετε τη θητεία σας, είτε από μια αυριανή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, μπορεί το νερό να μπει στο αυλάκι τελικώς εδώ και να διαφοροποιηθούν τα πράγματα? Το βάζω έτσι γενικά και θα το ξεδιπλώσουμε ειδικότερα στη συνέχεια της κουβέντας. Εάν η πορεία παραμείνει σταθερή, εάν οποιαδήποτε κυβέρνηση 3 χρόνια δεν είναι λίγα. Μείνει προσιλωμένη, τα προβλήματα που υπήρχαν, σας θυμίζω ότι υπήρχε ένα ποδόσφαιρο στο οποίο υπήρχαν 3 ανεξελίξει σκάνδαλα, παράγκες, Κοριόπολης, εγκληματικές οργανώσεις. Εάν η πορεία παραμείνει σταθερή
και στοχοπροσιλωμένοι, χωρίς να κάνουμε πίσω και χωρίς να λογίζουμε το εκάστοτε πολιτικό κόστος, γιατί αυτές οι συγκρούσεις έχουν μεγάλο πολιτικό κόστος. Και έχουμε απομιστεί κι εμείς μεγάλο πολιτικό κόστος και θα απομιστούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Εάν δεν γίνει βήμα πίσω, τότε ναι, το νερό όχι μόνο θα μπει στα βλάκι, αλλά θα υπάρξει και μια καλύτερη μέρα για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Η απόφαση για διακοπή του πρωταθλήματος, την οποία αναγγείλατε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχατε με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα, ήταν ένας μοχλός πίεσης, ούτως ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος με τις ΠΑΕ που θα οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό, να αποδεχθούν θέσεις, προτάσεις, απόψεις, τις οποίες εσείς θα καταθέτατε στο τραπέζι? Δεν θέλω να το βλέπω σαν μοχλό πίεσης. Καταρχήν ήταν μια κίνηση που έπρεπε να γίνει με δεδομένη την σοβαρότητα των στιγμών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μοχλός πίεσης, σαφέστατα. Αλλά να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα. Μια κατάσταση η οποία έχει εκτραχυνθεί, μια εικόνα η οποία δεν έχει υπάρξει σε ευρωπαϊκά γήπεδα τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια. Και μπροστά μας ακόμα κρίσιμες αγωνιστικές. Επομένως, επειδή το πρώτο μας μέλημα είναι η δημόσια τάξη και η ασφάλεια των πολιτών, έπρεπε άμεσα να πάρουμε μια πρωτοβουλία και ταυτόχρονα μέσα από αυτή την πρωτοβουλία να στείλουμε και μήνυμα και να ζητήσουμε και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι και πέρα από την κυβέρνηση, με τον ίδιο τρόπο λειτουργήσαν και τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου. Προσέχτε, μέσα σε 2,5 μέρες κινητοποιήθηκαν όλοι οι διεθνείς φορείς του ποδοσφαίρου. Κυριακή είχαμε τα συμβάντα. Τετάρτη είχαμε σύσκεψη στο γραφείο μου με την FIFA και την UEFA. Μέσα σε 3 μέρες. Υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση, γιατί τα γεγονότα αυτά δείξαν μια πολύ άσχημη εικόνα και μας πήγανε πάρα πολύ πίσω. Και οι φορείς του ποδοσφαίρου είπαν αυτό που πήγε η κυβέρνηση. Και αυτό, ξέρετε, δεν συμβαίνει συχνά. Οι διεθνείς φορείς του ποδοσφαίρου, ένα ιδιαίτερο και ιδιότυπο ιερατείο, αυτά θα τα πούμε και στην πορεία, σπάνια μπορούν να συμβαδίσουν μια κυβέρνηση για λόγους που θα τους εξηγήσουμε. Παρ' όλα όμως η αντίδραση ήταν η ίδια. Μην ανοίξουμε το κομμάτι της FIFA, μην ανοίξουμε το κομμάτι των διεθνών οργανισμών. Ήτανε η στιγμή που λες στους φορείς του ποδοσφαίρου, στα επαγγελματικά σωματεία και στην Ομοσπονδία, ότι μέχρι εδώ. Και τώρα αναλαμβάνει ο καθένας ευθύνες του. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα πρωτού δώσω το λόγο στους συναδελφούς να πάμε στην Θεσσαλονίκη, να πάμε στον Τάσο Σταμπουλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο αποτέλεσε, πώς να το πω, την κορυφή του παγόβουνου, το κερασάκι στην τούρτα, το γεγονός της προηγούμενης Κυριακής. Τελικά, 4-5 μέρες μετά από ό,τι συνέβη, ποια είναι η ανάγνωση των πραγμάτων, πώς κυλάει, πώς διαγράφεται η επόμενη μέρα? Με προβληματισμό, με κατανόηση? Τάσο. Πρέπει να μεταφέρω καταρχήν το κλίμα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, στην ευρύτερη οικογένεια του ΠΑΟΚ, και το οποίο κλίμα είναι ένα κλίμα που νιώθουν ότι σε ένα πρωτάθλημα που πήγαινε να το κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, το λέω έτσι πολύ απλοϊκά, και έχοντας 2 ντέρμπι μπροστά με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, το ένα δεν ξεκίνησε ποτέ και το άλλο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και αυτή η αίσθηση υπάρχει γενικώς, ότι διάφορα γεγονότα, ας το πω έτσι, που έγιναν και από την ομάδα του Ολυμπιακού και από την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά κυρίως από τους διαιτητές, έχουν φέρει την κατάσταση εδώ που την έχουν φέρει. Εννοείται ότι είναι καταδικαστέα εισβολή του Ιβάν Σαββίδη και οποιοδήποτε παράγοντα αγωνιστικό χώρο. Πολύ περισσότερο, όπως είδαμε όλοι, με το περίστροφο στη ζώνη. Αυτό νομίζω ότι δεν χωράει καμία συζήτηση. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κλίμα που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον Ιβάν Σαββίδη, όχι θεωρώντας αμεληταίο γεγονός το ότι έγινε, αλλά βάζοντας μπροστά όλα τα άλλα πράγματα που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, στην Βόρεια Ελλάδα
και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ένα κλίμα που βγαίνει από τους παίκτες της ομάδας, από τους βετεράνους, από τις ακαδημίες, από πρώην ποδοσφαιριστές, από οργανώσεις ποντίων. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Αλλά αυτό που κυρίως βγαίνει από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι από τα social media, από τα όσα λέγονται στα ραδιόφωνα, από τις κατηδίαν συζητήσεις, είναι ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διαχρονικά, ειδικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και τη δεκαετία του 70 που είχε τη χρυσή ομάδα, να θεωρηθεί υπεύθυνος για όλα όσα έχουν γίνει αυτές τις δεκαετίες και να θεωρηθεί ο ίδιος υπεύθυνος, να πληρώσει δηλαδή το μάρμαρο όλων αυτών. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στους φιλάθλους και σε όλη την πόλη. Τάσο, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία. Εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό, μια και αναφέρθηκε και ο Τάσος Σταμπουλής στα όσα διεμήθησαν, στα όσα συνέβησαν την προηγούμενη Κυριακή στην Τούμπα. Να εξάρω δύο πράγματα και να τα επισημάνω. Φαντάζομαι δεν είμαι ο πρώτος που το κάνει, ωστόσο ήταν υποδειγματική η στάση των παιχτών στο γήπεδο εκείνη την ημέρα και ήταν υποδειγματική και η στάση των φιλάθλων, οι οποίοι βρίσκονταν στις κερκίδες, και αξίζει να το επισημαίνουμε, ειδικώς όταν τέτοιες εικόνες όπως αυτές που παρακολουθήσαμε κάνουν το γύρο του κόσμου και όχι μόνο του ελληνικού διαδικτύου και του ελληνικού τηλεοπτικού αέρα. Τώρα, το λόγο θα δώσω στους συναδέλφους. Δεν ξέρω, η δική σας ανάγνωση μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα είναι ότι ήταν μια συνηθισμένη Κυριακή και τελικώς αυτό που άλλαξε είναι ότι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα γήπεδα και δεν τα δείχνουν τις περισσότερες φορές η τηλεοπτική, η φωτογραφική, η φακή, συνέβη αυτή τη φορά να διαδραματίζονται μπροστά στις κάμερες. Αυτή ήταν η διαφορά. Ναι, τη διαφορά την έκανε η εικόνα. Mm-hmm. Και η δύναμη της εικόνας, ειδικά σε αυτή την εποχή, την ψηφιακή εποχή, είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Δηλαδή, μέσα σε μερικά λεπτά, από την ώρα που εμφανίστηκε η πρώτη φωτογραφία με το περίστροφο στη ζώνη του Ιβάν Σαββίδη, τη φωτογραφία αυτή μπορούσες να τη βρεις στα media όλη του πλανήτη. Μεταδόθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσω των social media. Είναι το ζούμε, απλώς δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα να υπάρχει, να παράξει ο ελληνικός αθλητισμός και πολιτισμός μια εικόνα με τόσο μεγάλη δύναμη, με τόσο μεγάλη απήχηση. Αυτό είναι που έκανε τη ζημιά, γιατί κατά τα άλλα, όπως είπατε, αν κοιτάξεις τη συμπεριφορά των θεατών, λες ήταν υποδειγματική, αν κοιτάξεις τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, ήταν υποδειγματική. Θεωρητικά οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, το φως είναι πάνω τους. Θεωρητικά λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος προφανής λόγος για να φτάσουμε να συζητάμε εδώ, να είμαστε τούτη την ώρα όλοι εδώ συγκεντρωμένοι. Όμως είναι μια εικόνα πολύ σκληρή, που, πώς να το πω, εγώ δεν την θυμάμαι να την έχω δει, να έχω δει την τηλεοπτική εικόνα ή τη φωτογραφία ενός παράγοντα μιας ομάδας να έχει περίστροφο στη ζώνη και να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα όμως ενός παράγοντα που οπλοφορεί, εμένα δεν μου είναι καινούρια. Λειτουργώ σε αυτό το χώρο 25 χρόνια. Πρωτομπήκα το 1993, παντού είχε όπλα. Δεν θυμάμαι ποτέ να τα αποχωριστήκαμε τα όπλα. Όχι μόνο στο περιβάλλον των μεγάλων ομάδων, όχι μόνο στο περιβάλλον της μεγάλης κατηγορίας. Συνεπώς εμάς, πώς να πω, θα ήμασταν όχι απλοί υποκριτές, θα ήμασταν επαγγελματίες ψεύτες αν λέγαμε ότι έχουμε σοκαριστεί με την εικόνα. Mm-hmm. Εγώ λέω βέβαια ότι δεν είχα διανοηθεί πως θα δω παράγοντα ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο να κινείται προς τον διαιτητή και να διαπιστώνω ότι εκείνη τη στιγμή έχει πάνω του πιστόλι. Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχα φανταστεί ότι θα το δω. Εκεί, αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, συνέβη. Μας εξέπληξε το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτή την εικόνα. Αλλά αν μπούμε στην ουσία, έχουν συμβεί πολύ πιο παραβατικές συμπεριφορές, επιθέσεις, απειλές, πάρα πολλά, θα κουραζόμουν να τα παριθμίσω. Απλώς στο παρελθόν ήταν διαφορετικό, ήταν πίσω από την κουρτίνα. Σωστά. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είναι ότι φεύγουμε, αυτό είναι, ότι οι παθογένειες του ποδοσφαίρου ξαφνικά σε μια στιγμή βγαίνουν μπροστά από την κουρτίνα. Και αυτό είναι το πιο σοκαριστικό. Άρα και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν μένουμε σε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της αλήθειας. Έτσι. Αλλά τα προβλήματα προφανώς υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν. Γιώργος Λικουρόπουλος. Καταρχήν, όταν συνέβησαν τα περιστατικά, εμείς είχαμε ζωντανά την Αθλητική Κυριακή. Εκείνη την ώρα ήμασταν στον αέρα και παρουσιάζαμε τα γεγονότα. Προφανώς
έχοντας 33 χρόνια στον χώρο, εγώ έπαιξα και ποδόσφαιρο και είχα σχέση με το γήπεδο μέσα από την εμπειρία μου και σαν ποδοσφαιριστής. Δεν μου είναι πολύ ξένα αυτά τα πράγματα. Είναι σοκαριστική εικόνα για όλους μας και έπαιξε ρόλο στην απόφαση και την καταλαβαίνω την απόφαση ως αντίδραση στην κοινωνική κατακραυγή αυτή την απόφαση διακοπής. Εμένα μου έχει τύχει στο Ηράκλειο να περιγράφω και να πρέπει να αναγγείλω ότι κάηκε το αυτοκίνητο του Άκη Ζήκου το πρωί στην πιλωτή του, ας πούμε. Ή ήμουν στο επεισόδιο στο Members Club που είχε βγει πιστόλι από έναν. Μπράβο. Έχουμε συνηθίσει καταρχήν κάτι το οποίο δεν λέγεται συχνά και πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Ότι το ποδόσφαιρο έχει μία αισθητική, μπράβο. Εγώ δεν ξέρω άλλο άθλημα, το βόλεϊ, το μπάσκετ, οποιοδήποτε άλλο, να είναι τόσο εξοικειωμένοι οι φίλαθλοι με φουσκωτούς, με ανθρώπους που κυκλοφορούν. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Δεύτερη πραγματικότητα είναι αυτό που συνέβη όταν άνοιξε η περίφημη κουβέντα για το αυτοδιοίκητο. Τι ήταν το αυτοδιοίκητο? Ήταν από τη μία ένας κανόνας, ένας κανονισμός που επέτρεπε στην ΕΠΟ να επικαλείται κάθε φορά τη FIFA και την UEFA, αλλά στην ουσία λειτουργούσε ως ένα άλοθη. Κατά κάποιο τρόπο, όπως λειτουργεί το φοιτητικό άσυλο για κάποιους παραβατικούς τύπους που μπαίνουν μέσα στο χώρο του ασύλου και το καταπατούν και κάνουν παρανομίες. Δηλαδή, ουσιαστικά τότε λειτουργούσε ως μια πολύ καλή αφορμή για να το βάζω μπροστά ως ΕΠΟ και να λέω: α, δεν θα με πειράξετε. Δεν πάω να κάνω ανομίες, δεν πάω να έχω ένα πλαίσιο στο οποίο κανείς δεν σέβεται τίποτα. Εγώ έχω το αυτοδιοίκητο. Και όποτε πάτε να με ακουμπήσετε, θα το επικαλούμε. Αυτό είναι μια κομβική στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η λίανση αυτή τη ατμόσφαιρα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που έλεγε ο κ. Βασιλιάδης να μπορεί να συνομιλήσει η πολιτεία με τη FIFA και την UEFA με άλλους όρους. Δηλαδή με κατανόηση απ' έξω ότι εντάξει το αυτοδιοίκητο, ωραία λέξη, αλλά μήπως πρέπει να δούμε από μέσα τι τρέχει, ότι είναι ένας χώρος δευτεροκλασάτος. Το λέω λίγο ήπια. Ένας χώρος με παραβατικές συμπεριφορές. Το ποδόσφαιρο έχει καταρχήν πρωταγωνιστές παράγοντες, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κανένα προηγούμενο πρωταθληματικό κόσμο, όπου οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες. Και δεύτερον, έχει παραβατικές συμπεριφορές. Πάρα πολλές. Δηλαδή είναι κάτι σαν συνηθισμένο λοιπόν, να έχουμε παραβατικές συμπεριφορές. Τώρα, με αυτά και με αυτά, ναι. Μια ερώτηση στον κύριο Βασιλιάδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που διακόπτεται το πρωτάθλημα. Τέσσερις φορές στην προηγούμενη θητεία, επί κυρίου Κοντονή, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος. Έχουμε διακοπές. Τρεις, νομίζω, ναι. Τρεις. Έστω τρεις. Τέταρτη αυτή εδώ, αν κάνω λάθος εγώ. Τι θα αλλάξει με την τέταρτη φορά που δεν άλλαξε με τις προηγούμενες τρεις? Δεν έχει νόημα να. Είναι λάθος κατηγοριοποίηση τι άλλαξε την πρώτη, τι άλλαξε την δεύτερη, τι άλλαξε την τρίτη. Κάθε φορά. Όχι, απλώς προσπαθώ φορά, να το προσεγγίσω ως εξής. Ότι κάθε φορά που διακόπτεται το πρωτάθλημα, ο στόχος είναι να προσεγγίσουμε, να κερδίσουμε, να φτάσουμε σε ένα ζητούμενο. Για να δούμε, για να κρίνουμε κάθε ιστορικό γεγονός, ας πούμε πλέον, πρέπει να δούμε ποια ήταν το πρόβλημα ή η ανάγκη εκείνης της εποχής. Εγώ θα μιλήσω για το τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε φτάσει στην κορύφωση ενός πρωταθλήματος το οποίο είχε κάποια διαφορετικά στοιχεία από τα προηγούμενα. Ποια ήταν αυτά τα διαφορετικά στοιχεία? Πρώτον, στο κανονιστικό του πλαίσιο. Με εναρμόνιση με τους κανόνες, τους διεθνείς κανόνες. Δεύτερο, ως προς τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του. Με εναρμόνιση με τον ελληνικό αθλητικό νόμο. Τρίτον, ως προς τη διοίκηση αυτή κατά αυτή. Σπάζοντας στο μέτρο του δυνατού, όχι αρκετά, γι' αυτό τώρα συνεχίζαμε κι άλλο, τους στενούς δεσμούς μεταξύ ομοσπονδίας και διαιτησίας. Και ένα πρωτάθλημα το οποίο, κατά γενική ομολογία, χωρίς να είναι κανένας χαρούμενος, χωρίς να είναι κανένας ευχαριστημένος, πήγαινε με καλύτερους όρους και με πιο ισοδύναμους όρους απέναντι στα μέρη του. Και είχε και αρκετά πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, στη στιγμή αυτή λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Να βάλουμε ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες και να βάλουμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την επόμενη μέρα. Γιατί προσέχτε, καλοί είναι οι κανόνες, καλή είναι η αυστηροποίηση, καλά είναι τα μέτρα ασφάλειας, καλά είναι όλα αυτά που ζούμε, πρόβλημα η είσοδος του Σαββίδη, πρόβλημα οι εγκληματικές οργανώσεις, πρόβλημα όλα αυτά. Αλλά δούμε τον ποδόσφαιρο αυτό και καθ' αυτό. Ξέρετε ότι με το σπάσιμο της κεντρικής διαχείρισης είναι πάρα πολύ πιθανό τον Μάρτη που θα έπρεπε να είναι η αντιδότηση στον ΠΑΕ, ενδεχόμενα οι μισές και πλέον ΠΑΕ να μην μπορούσαν να πάρουν αντιδότηση για να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα οικονομικά κατεστραμμένο, απολύτως απαξιωμένο. Και απολύτως απαξιωμένο από αυτές τις συμπεριφορές, από αυτό τον τρόπο λειτουργίας, από αυτές τις δομές, οι οποίες
δεν είναι εύκολο να χτυπηθούν. Και ό,τι δουλειά και να γίνει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Άρα, στο διατάφτα, η πρόταση, επειδή αυτή τη στιγμή κάνετε και μια σειρά από επαφές και συζητήσεις και καταθέτετε προτάσεις προς τις ΠΑΕ, στο διατάφτα το ζητούμενο είναι ποιο? Οι προτάσεις τις οποίες καταθέτετε είναι σε ποια κατεύθυνση πλέον? Λοιπόν, για μας να ξεχωρίσουμε, επειδή να κάνουμε έναν διαχωρισμό από της FIFA και της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς έχουμε κάνει μια διακοπή στο πρωτάθλημα για όλα αυτά που είπαμε. Για να ξαναεκινήσει το πρωτάθλημα, θέτουμε κάποιους όρους. Θα έλεγα λογικούς όρους σε μια κανονική χώρα. Ο πρώτος είναι να υπάρχει η δέσμευση για την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου, του πειθαρχικού κώδικα, να διορθωθούν τα λάθη και οι διάφορες αντινομίες που υπάρχουν. Και λόγω των αντινομιών βλέπουμε έτσι, και παράθυρα νομικά κενά που υπάρχουν και μια νομική ζήτηση που έχει κινήσει, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για κανόνες. Έτσι, αν εφαρμόσει ο ένας κανόνας ή ο άλλος κανόνας. Ένας εξορθολογισμός του πλαισίου και ταυτόχρονα εμπλουτισμός του με ποινές για τις δηλώσεις που οδηγούν σε πράξεις βίας ή σε αναταραχή και για τις εν γέννη παραβατικές συμπεριφορές. Άρα μιλάμε για έναν επαναπροσδιορισμό του νομικού πλαισίου που διέπει το ποδόσφαιρο. Έναν άρση των αντινομιών και των κενών που υπάρχουν και έχουν εντοπιστεί και από τους δικαστές αφενός και αφετέρου, ένας εμπλουτισμός, πράγμα που θα πρέπει να γίνει από πέρσι, με αδικήματα τα οποία ταλανίζουν, συμπεριφορές που ταλανίζουν αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο, οι δηλώσεις. Το περισσότερο διάστημα φέτος θα λειτουργούμε στα αποδηλώσεις που εξοργίζουν τον κόσμο, που οδηγούν τον κόσμο, ειδικά τα μικρότερα παιδιά στα κάγκελα, που προσπαθούν να καλύψουν κενά, κακές αποδόσεις ομάδων, προβλήματα ομάδων, ή να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα, αν θέλετε. Γιατί έχουμε μπλέξει τόσο πολύ στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και με τους μεγαλοϊδιοκτήτες και τις σχέσεις στοργής ή οργής με την κυβέρνηση, ας πούμε, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Κάθε ομάδα η οποία θα εμπλακεί σε πράξεις βίας, σε βία επεισόδια μέσα σε σεζόν, αν αυτό συμβεί πάνω από δύο φορές, θα χάνει την άδειά της. Θα πέφτει κατηγορία. Θα ανακαλείται η αδειοδότησή της στο πρωτάθλημα. Κύριε Υπουργέ, αυτό ακούγεται λίγο ασαφές. Όταν λέμε πράξεις βίας, επεισόδια βίας, αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε συγκεκριμένο? Δηλαδή, βία είναι δύο οπαδοί που πλακωθήκαν. Βία είναι η λεκτική βία, είναι οι οπαδοί που πλακωθήκανε. Ναι. Νομίζω ότι εδώ πέρα. Αυτό το ρωτώ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Το ρωτώ γιατί πάλι θα υπάρχουν δικαστές που αλλιώς θα ερμηνεύουν τη διατύπωση. Το ρωτήσαν, επειδή στη συζήτηση που κάνω με τις ΠΑΕ, και έχει νόημα αυτή η συζήτηση που κάνω, υπήρχε ερώτημα. Πρώτον, ΠΑΕ, θέλουν οι οπαδοί της ομάδας μου να με διώξουν γιατί δεν τους αρέσω. Και έρχονται και δημιουργούν πρόβλημα και παίζουμε ξύλο. Αυτό θεωρείται επεισόδια? Προφανώς. Εδώ πέρα έχει ένα νόημα να κάνεις τα μεγάλης έκτασης, αλλά να τα περιγράψεις ποια είναι τα μεγάλης έκτασης επεισόδια. Έτσι, είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και συγκρούσεις με την αστυνομία στον αγωνιστικό χώρο, συγκρούσεις οπαδών μεταξύ τους, διακοπή αγώνων από συγκρούσεις οπαδών. Προφανώς, διακοπή αγώνα επειδή κάποιος πέταξε ένα κουτάκι ή ένα ρολό δεν θα θεωρούνται πράξεις βίας. Αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά έτσι κι αλλιώς, που ορθώς τιμωρούνται σκληρά. Για να μην χάσουμε και το τέτοιο. Όχι και νομίζω, με συγχωρείτε, εφόσον ευαγγελιζόμαστε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και οι ΠΑΕ θέλουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο για να φτιάξουμε ένα προϊόν που θα είναι ασφαλές και θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο, έτσι δεν λένε? Ορίστε. Και όλοι λένε ότι αδικούνται και τα γήπεδά τους είναι εκκλησία. Καιρός λοιπόν να πάμε να ευλογηθούμε στην εκκλησία. Έτσι. Αλλά αν η εκκλησία δεν γίνει εκκλησία, θα έχουν και τις συνέπειες. Σκληρές αποφάσεις. Δεν είναι απλό. Mm-hmm. Δεν είναι απλό. Αυτοί είναι οι δύο όροι προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο τρίτος όρος είναι να συμφωνήσουμε το νέο κανονιστικό πλαίσιο ασφαλείας. Έξω η αστυνομία από τα γήπεδα. Για να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι, ποιος θέλει, ποιος δεν φταίει, να φορτώνεται και η αστυνομία, που δεν λέω ότι τα κάνει όλα καλά, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, αλλά να φορτώνεται με ευθύνες που έχει ή δεν έχει. Όπως γίνεται σε κάθε ιδιωτική διοργάνωση. Από τη στιγμή που περνάς τον έλεγχο του εισιτηρίου, που θα υπάρχει και υποχρεωτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας μέσω της αστυνομικής ταυτότητας ή τέλος πάντων άλλου αποδεικτικού,
και θα γίνεται από τους σεκιουριτάδες, από εκεί και μετά η ευθύνη περνάει στον υπεύθυνο ασφαλείας της ΠΑΕ. Όπως σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση. Σαν τίτλο το κρατάμε αυτό, μην το ανοίξετε άλλο, γιατί το θεωρώ κεφάλαιο από μόνο του για να το συζητήσουμε στην συνέχεια της απόψινής κουβέντας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν δεν έχουν να προσθέσουν κάτι σε αυτά που έχει πει ως ερώτημα ο κύριος Βασιλιάδης. Ήθελα να προσθέσω μια σημερινή εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο αυτό που έχει συμβεί ανάμεσα στη Super League και στη Nova. Δηλαδή αυτή η ανταλλαγή επιστολών που περιέχει τα επιχειρήματα γύρω από τη βία και που τους αποδίδει ευθύνες στις ΠΑΕ, δηλαδή ο φορέας, ο τηλεοπτικός που καλύπτει το πρωτάθλημα, είναι ένα καινούργιο στοιχείο, γιατί τους αναφέρει τα επιχειρήματα τα οποία πέφτουν αυτές τις μέρες στο τραπέζι από πλευράς φορέων και πολιτείας. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορείτε να επικαλείστε ότι δεν έχετε ευθύνη για τη ρήτρα που εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Υπάρχει αντίθετη πλευρά, λένε οι ΠΑΕ. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί είναι οικονομικό. Και το οικονομικό και της ΠΑΕ. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε ανταλλαγή πάλι. Όπως αν κατάλαβα καλά, είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια δημόσια τοποθέτηση ενός τηλεοπτικού φορέα. Και παλιότερα έχουν ανταλλάξει επιστολές, αλλά είναι το θέμα τόσο μεγάλης εμβέλειας που αυτή η τοποθέτηση είναι κομβική για το ότι ένας τηλεοπτικός φορέας παίρνει τη θέση που εκφράζουν αυτή τη στιγμή οι φορείς και όχι η ΠΑΕ. Αυτή τη στιγμή έτσι ακούγεται. Συνήθως δεν συνέβαινε αυτό. Γενικά ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα και νομίζω πρωτόγνωρα προς θετική κατεύθυνση, γιατί το θέμα είναι να αναλάβουν τις ευθύνες αυτοί που οφείλουν να τις αναλάβουν. Τώρα, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Ναι, τώρα όλο αυτό που περιέγραψε προηγουμένως ο κ. Υπουργός είναι αυτό που ισχύει σε όλα τα κανονικά κράτη αυτού του πλανήτη. Ναι, δηλαδή δεν ανακαλύπτουν την Αμερική. Δηλαδή η ευθύνη για την ασφάλεια του θεατή είναι στις ομάδες, είναι στις λίγκες. Δεν είναι η ευθύνη για να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει ορίστε διαφορετικά τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι. Το ότι εδώ ζούμε στο 2018 και γίνεται ακόμη αυτή η κουβέντα, δείχνει και το που βρισκόμαστε γενικώς ως κοινωνία, όχι μόνο ως ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να πω. Και αν μπορεί ο κ. Βασιλιάς να μας πει, είχαμε μια κουβέντα πριν μπούμε για τη διαβάθμιση και στους σεκιουριτάδες. Δηλαδή ότι είναι διαφορετικά τα όσα ισχύουν εδώ για τις ομάδες security, για το τι υποχρεώσεις έχουν απέναντι στους φιλάθλους, από ό,τι ισχύει. Μην στα Αγγλία, το ανοίξουμε όμως ακόμα, Γερμανία, να το πάμε λίγο παρακάτω ασφάλεια, αυτό, που λέγαμε. Να το πάμε στο κομμάτι της ασφάλειας, το οποίο θέλω να το βάλω πιο μετά. Θέλω να μείνουμε σε επαφές που έχει ο κύριος Υπουργός αυτές τις μέρες. Μέχρι στιγμής έχετε πραγματοποιήσει μία σειρά συναντήσεις με εκπροσώπους των ΠΑΕ. Μιλάμε όμως για μικρομεσαίες ΠΑΕ. Δεν έχουμε χτυπήσει ακόμα τις μεγάλες πόρτες. Η λογική σε αυτό είναι ότι πάμε να ξεκινήσουμε από χαμηλά, να πάρουμε μαζί όλους τους υπόλοιπους, να έχουμε ένα backup και να πάμε σε μια διαβούλευση με τις μεγάλες ΠΑΕ μέσα από μια διαφορετική στάση και υποστήριξη. Το σημαντικό είναι να κάνουμε τα ραντεβού ουσίας και όχι ραντεβού εικόνας. Τα πρώτα είναι ραντεβού ουσίας όπως έχουν γίνει μέχρι τώρα. Υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συμφωνία. Έτσι νομίζω. Έχουν γίνει πολύ επικοδομητικές συζητήσεις και έχουν θέσει όλοι, και οι Άμερικανοί δεν το περίμενα, τα προβλήματα έτσι όπως έχουν. Και ενδεχόμενα και την καταδυνάστευση, και με δική τους ευθύνη βέβαια, των μικρότερων από τους μεγάλους. Για τους μεγάλους τώρα δεν ξέρω στο πώς θα γίνει η επαφή μαζί τους. Ξέρετε, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα, επειδή ήθελα να βλέπω το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ως προϊόν, έκανα μεγάλες προσπάθειες συνένεσης, έκανα συναντήσεις με τους μεγάλους και ξεχωριστά και όλους μαζί, αλλά επειδή περνώντας ο χρόνος σε αυτήν εδώ τη θέση και ερχόμενος σε επαφή με την πραγματικότητα, νομίζω ότι έχουμε και άλλα πράγματα στον χρόνο μας να κάνουμε, να το χαλάσουμε ένα τρίωρο για να βγάλουμε φωτογραφίες. Άρα δεν περιμένετε κάτι σε αυτές τις συναντήσεις, αυτό λέτε? Οι μεγάλοι θα πρέπει να δουν λοιπόν το πλαίσιο αυτό που θέτουμε εμείς. Και εφόσον θέλουν να ξαναρχίσουν το πρωτάθλημα, θα είναι ευχάριστο να κάνουν αποδεκτό τους όρους. Αν δεν τους κάνουν αποδεκτούς, δεν πειράζει. Εσείς πάντως θα τους καλέσετε, φαντάζομαι, έτσι, για να συναντηθείτε μαζί τους. Θα τους στείλω, θα τους καλέσω, θα το δούμε. Θα το αποφασίσουμε με την ομάδα μου τις επόμενες ημέρες. Εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας και συνεννόηση με την Ομοσπονδία να έχουμε μια γραπτή δέσμευση. Η οποία θα αποστελεί βέβαια και στα ευρωπαϊκά όργανα του ποδοσφαίρου και στα παγκόσμια, για αυτά τα τρία θέματα. Άρα, εσείς έχοντας. Κυρίω δέσμευση, γιατί. Υπουργέ, αν σας καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Έχοντας μία πρώτη σειρά επαφών εσείς με τις μικρομεσαίες ΠΑΕ, όπου υπάρχει μία σύμπνοια, αν επίσης μεταφράζω σωστά δηλώσεις που έχω δει όσων βγήκαν από τις συναντήσεις αυτές, προχωράτε πλέον στη διατύπωση
ενός κειμένου που θα αφορά τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα, δεν καλείται τις μεγάλες ΠΑΕ, τους το κοινοποιείτε και περιμένετε συμμόρφωση μέχρι τέλος της εβδομάδος. Ναι. Το συντομότερο δυνατό. Δηλαδή, άμα το γίνεται εκτό και την Τρίτη, πολύ ευχαρίστως. Εμείς θέτουμε το minimum consensus για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Τη minimum δέσμευση. Το κείμενο θα είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Και, γιατί, για να μην κορυδεύουμε και τον κόσμο, έτσι, οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. Και τώρα να τις γράφουμε για να τις συμφωνούσαμε και να τις ψηφίζαμε για να τις περνάγαμε, για τον χρόνο θα ισχύσουν. Δεν μπορείς μεσούς στη σεζόν να αλλάξεις τον κανονισμό στο ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή έχουμε δει πολλές φορές και έχω δει πολλές φορές να συμφωνούμε πράγματα το Μάρτι και τον Ιούλιο με τις ζέστες και τα μπάνια να τα αλλάζουμε, σας θυμίζω για μείωση των ομάδων, για play-off, για και όλη αυτή η συζήτηση και η συμφωνία που είχε γίνει πέρσι τέτοιο καιρό. Και ήταν σαν να γράφτηκε στην άμμο και να εξαφανίσει το καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν έχει τέτοια. Άρα. Εκτός αυτού, το ένα κομμάτι λοιπόν είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν και τα διεθνή μάτια που βλέπουν και περιμένουν να δουν ότι εδώ πέρα κάτι μπορεί να αλλάξει. Αλλιώς, το Brexit δεν μπορεί να μην είναι επιλογή μόνο της δικιάς μας πλευράς, της ελληνικής κυβέρνησης, μπορεί να είναι και των άλλων. Άρα, σε περίπτωση που μέχρι τέλος εβδομάδος, με τον τρόπο που επιλέγετε για να φέρετε, να τους θέσετε πρώτων ευθυνών τους, τις μεγάλες ΠΑΕ. Εάν δεν έχετε απάντηση, εάν δεν έχετε συμμόρφωση απέναντι σε αυτά τα οποία εσείς επιθυμείτε ως δεδομένα. Θα περιμένουμε να υπάρξει συμμόρφωση. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το Brexit εφόσον έχει θέλουμε να, κάνει, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το Brexit έχει να κάνει με το πότε και κατά πόσο, με το πότε θα κριθεί και κατά πόσο θα συμβεί από αυτό το οποίο περιγράψατε. Το Brexit θα το αποφασίσουμε εμείς, θα το αποφασίσουν τα διεθνή όργανα του ποδοσφαίρου. Αλλά, κάτι τέτοιο θα έφερνε πιο κοντά το Brexit. Να ρωτήσω κάτι, να βοηθήσω και λίγο την κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τη FIFA. Θέμα Brexit τέθηκε λόγω της φωτογραφίας με το περίστροφο του Σαββίδη ή υπήρχε και πριν. Και αν υπήρχε πριν, η Επιτροπή Παρακολούθησης της Διοίκησης της ΕΠΟ από τη FIFA, για ποιο λόγο δεν προειδοποιούσε την Ομοσπονδία ότι βαδίζεται προς Brexit? Δηλαδή το υπήρχε σοβαρός λόγος το Brexit. Το θέμα Brexit ξαναμπήκε στο τραπέζι μετά τις αντιδράσεις από τις δικαστικές αποφάσεις και της φωτογραφίας. Συνδυάσμος. Έτσι, γιατί εμείς μπορούμε να είμαστε συνηθισμένοι με τα κουμπουριά. Οι ξένοι και δεν με είναι τις αποφάσεις. Και με τις αποφάσεις. Οι ξένοι δεν είναι. Και επειδή πλέον κατά κάποιο τρόπο υπό την εποπτεία της FIFA λειτουργεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν θα γίνει αυτό στο δικό του όνομα και είναι πολύ λογικό αυτό. Σωστά, έχει αντανάκλαση. Έρχονται λοιπόν εδώ πέρα, έρχονται εδώ να παρέχουν τεχνογνωσία, παρέχουν συμβουλές, βοηθάνε στα θέματα της διαιτησίας, προσπαθούν επειδή έχουν αντιληφθεί και αυτοί ότι ούτε εγώ μπορώ να παρέμβω και μόνο η Ομοσπονδία μπορούσε να κάνει κάτι, έρχονται και παρεμβαίνουν στο θέμα της διαιτησίας. Βοηθάμε κι εμείς με τα βάρη και όλα αυτά που θα συζητήσουμε μετά. Αλλά είναι ένα σημείο, σας λέω, που μπορεί να μην είναι το πιο βαρύ σε σχέση με αυτά που έχουμε δει. Να βλέπουμε ανοιγμένα κεφάλια. Δεν είναι ανοιγμένα κεφάλια. Έτσι, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν μου έλεγε κάποιος ότι στην Τούμπα ή στο Καραϊσκάκη ή σε οποιοδήποτε γήπεδο, στο 90 λεπτό σε match τίτλου θα κυρωνόταν γκολ. Και θα μου έλεγε ότι δεν θα μπαινε κανένας μέσα, θα έλεγε ψέματα. Έτσι, γιατί την ώρα δηλαδή, που ακυρώνει τον γκολ, τι σκεφτόμαστε όλοι, όχι, τι έχει να γίνει τώρα. Και ο κόσμος αντιδρά ψύχρεμα. Ψύχρεμα. Γιατί αντιδρά ψύχρεμα ο κόσμος? Γιατί του είχε εμπεδωθεί ο φόβος από τις ποινές. Γιατί είδε τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί ξέρει ότι αν αντιδράσει εσφαλμένα, θα πάρει την ομάδα στο λαιμό του. Και ενώ λοιπόν βλέπουμε μια άψογη αντίδραση του κόσμου, άψογη αντίδραση του κόσμου, εξαιρετική Τούμπα εκείνη την ημέρα, όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική, αν εξαιρέσουμε τον εγώ λέω βλάκα, βλέπουμε την αντίδραση της διοίκησης της ομάδας. Αυτό είναι το ποιοτικό που έξω σημαίνει ότι υπερβαίνει στα σκαμμένα. Κύριε Υπουργέ, τώρα εμείς λέμε ότι αλλάζουν οι κανόνες, θα αλλάξουν οι προδιαγραφές και θα αρχίσει πάλι το πρωτάθλημα. Οι ίδιοι όμως δεν θα είναι αυτοί που θα καλούνται να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες και να τηρούν τις προδιαγραφές. Τι μπορεί να κάνει τη FIFA να ησυχάσει ότι εδώ όλα θα γίνονται καλύτερα? Και σε σχέση με τις αποφάσεις, ναι, και σε σχέση με την ασφάλεια. Επειδή δεν έχω πάρει μία απάντηση στο προηγούμενο, κρατώ την ερώτηση, θα την απαντήσετε αμέσως μετά. Επαναφέρω την ερώτηση εγώ που έκανα πριν και έχει να κάνει με το ότι θα περιμένετε. Θα περιμένετε μέχρι πότε τη συμμόρφωση ή την αντίδραση από την πλευρά των μεγάλων ΠΑΕ? Το πρόβλημα με το να μην ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα δεν το έχω εγώ. Εγώ έχω το πολιτικό πρόβλημα.
το πολιτικό κόστος που λέμε. Άρα, όσο το δεν πρόβλημα του ομίλου απάντηση... το πρωτάθλημα, το έχουν αυτοί που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, και όταν αυτοί που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα δεν μπορούν, δεν μπορούμε να τα βρούμε σε τρεις βασικούς κανόνες και σε ένα, μια συμφωνία ότι ξέρεις τι, θα σταματήσουμε να σκοτωνόμαστε. Γιατί παίζουμε ποδόσφαιρο και είναι αυτό. Και ότι και να χάσουμε μέσα στο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να τα βρούμε σε αυτά, για ποιο λόγο να ξαρχίσει το πρωτάθλημα? Άρα δεν είναι δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα? Όχι, βέβαια. Εγώ έχω την αίσθηση, αν με ρωτάτε, έχω την αίσθηση ότι θα ξεκινήσει. Γιατί θα συμφωνήσουμε σε αυτό το μήνυμα κανόνων. Αλλά πίσω από αυτό δεν κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ερώτημα του Βασίλη. Στο ποιος εφαρμόζει, τι εφαρμόζει, πώς το εφαρμόζει και αν το εφαρμόζει τελικώς. Διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο το απόγευμα. Το κανονιστικό πλαίσιο, το δίκαιο το αποδίδουν τα όργανα του ποδοσφαίρου που αποδίδονται από τακτικούς δικαστές. Και αυτό νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Κατάκτηση γιατί νομίζω ήταν μεγάλο χτύπημα στις σκιές και στις παράγκες. Στον τρόπο, στο στρεβλό τρόπο λειτουργίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και στον τρόπο απονομής του δικαίου. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά στη δεδομένη κατάσταση που ήταν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που θα βγάζουν τις αποφάσεις, με τα καλά τους και τα κακά τους, είναι αυτοί που μέσα στο ελληνικό κράτος αποδίδουν τη δικαιοσύνη και αποτελούν εχέγγυο ευθυκρισίας. Και αυτοί είναι τακτικοί δικαστές. Το ξαναλέω. Με τα καλά τους και τα κακά τους. Και ξέρετε ότι μιλάει μέλος μιας κυβέρνησης η οποία με τη δικαιοσύνη, εντάξει, έχουμε πολλές φορές θερμότατες σχέσεις, τα θερμότατα επεισόδια στο Αιγαίο. Λοιπόν, αλλά αυτοί μπορούσαν να αποτελέσουν εχέγγυο ότι θα έχουμε ευθυκρισία. Θα φύγουν οι σκιές. Λοιπόν, άρα με τώρα... ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο δεν θα αφήνει παράθυρα και δεν έχει πολλά παράθυρα. Είναι ένα-δύο. Τα ξέρουμε ποια είναι. Δεν έχουμε εκτεταμένα επεισόδια, μεμονωμένα επεισόδια και ομάδες που τιμωρούνται συνεχώς για μεμονωμένα και ομάδες που τιμωρούνται συνεχώς για εκτεταμένα. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Ήταν κομμάτι του σάπιου συστήματος. Κομμάτι της παράγκας, θέλετε, εγκληματικής οργάνωσης, θέλετε, όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε ζήσει σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά πώς λύνονται? Με κανόνες, με διαφάνεια, με τους τακτικούς δικαστές, με τα προβλήματά τους, ξαναλέω. Δεν είμαστε μια αγγελική κοινωνία. Με τα προβλήματά τους. Και με τα κολλήματά τους, τα δογματικά. Οι αποφάσεις μία η ώρα τη νύχτα, λίγο πριν διεξαχθούν αγώνες, είναι μέσα στα προβλήματα? Δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Οι αποφάσεις, γενικά, η αθλητική δικαιοσύνη έχει μια γρήγορη δικονομία. Ξεκινάει η δίωξη σε δύο μέρες. Το είχε, σε δύο μέρες, το σε δύο μέρες δεν το είχε, γι' αυτό και επιλέξατε. Καλά, μπορούσε και να έχει. Έτσι πρέπει να έχει. Πάντα έχει σύντομη. Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί η έφεση του Ολυμπιακού. Και είναι ένα από τα ζητήματα, ένα από αυτά που ζητάμε να αλλάξουν. Μία αναβολή. Το πολύ μία αναβολή. Μία αναβολή. Στο κανονικό πλαίσιο τη ζητάμε. Μία αναβολή. Πρώτος βαθμός. Δεύτερος βαθμός. Όποιος θέλει τρίτο βαθμό να πάει στο ΚΑΣ. Δηλαδή να μικρύνουμε τις διαδικασίες, να τις συντομεύσουμε τις διαδικασίες, έγγραφη διαδικασία, να τελειώνουμε. Ό,τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας θυμίζω ότι στην UEFA, επίσης στην UEFA πλέον έχουμε πρώτο βαθμό και μετά ΚΑΣ. Εμείς, επειδή πιστεύω ότι δεν είμαστε ακόμα όριμοι γι' αυτό, δηλαδή εδώ δεν είμαστε όριμοι γι' αυτό που ζούμε, είπαμε πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό και μετά ΚΑΣ. Αλλά θα κινηθούμε πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Στον εξυγχρονισμό του πλαισίου και, στην εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτά που γίνονται, αυτά που προσπαθούν να κάνουμε, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική. Το είπε και ο κύριος Σαμπράγκος πριν, όλα αυτά που συζητάμε έτσι, και τα λέμε ως κατακτήσεις, είναι πράγματα για τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν μπορείς να πανηγυρίσεις. Επίσης, κύριε Υπουργέ, υπό κανονικές συνθήκες, όταν ο Υπουργός των Σπορ καλεί τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων, δεν βάζει κανένας όρους για το ποιος θα είναι, ποιος θα εκπροσωπήσει τη μία ομάδα, ποιος την άλλη, αν μπορούν ή δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Είναι υποχρέωσή τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι μπορεί ο Υπουργός των Σπορ οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας να καλέσει τις μεγάλες ομάδες, τους ιδιοκτήτες των ομάδων ή τους πρόεδρους και αυτοί να μην ανταποκριθούν στην πρόσκληση. Δεν νομίζω ότι έχω πέσει με αλεξίπτωτο εδώ.
Καλά, έχουμε ζήσει πολλά ευτράπελα. Ναι, αλλά και αυτό πάρκο. Δείχνει. Έτσι δεν είναι. Δείχνει, δείχνει το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα πάντα και πώς θα αντιμετωπίζουμε και τους θεσμούς και πώς θα αντιμετωπίζουμε και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Σωστά. Οι παθογένειες, ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλες και οι στρεβλώσεις είναι τεράστιες. Και το γεγονός ότι άνθρωποι της νύχτας δρούσαν στο παρασκήνιο ή και δρούν στο παρασκήνιο ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα. Είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα πώς θα τη χτυπήσεις? Με κανόνες, με δομές, με διαφάνεια και με σπάσιμο δεσμών. Εάν τα καταφέρουμε αυτά, δηλαδή αν του χρόνου έχουμε τρεις ξένους αρχιδιαιτητές, πολύ μου το σύνολο της διαιτησίας, έχουμε το βίντεο σαν ρέφερι, σπάμε κατευθείαν ένα μεγάλο απόστημα. Ήδη φέτος κάναμε βήματα. Σπάμε ένα μεγάλο απόστημα. Πετάμε κόσμο έξω από τον ταραβέρι για να μιλήσουμε με όρους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς. Να σπάσουμε αυτό το ταραβέρι για να μείνουν αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο. Το βίντεο assistant referee σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Η τελευταία πληροφόρηση που είχα πριν από κάποιες μέρες, γιατί τώρα πια δεν ασχολούμαστε μονοθεματικά με το θέμα της... Το κονδύλι έχει εγκριθεί, υπάρχει... Ναι, νομίζω είμαστε για το διαγωνισμό. Την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει ο διαγωνισμός. Στόχος είναι η νέα σεζόν να ξεκινήσει με το βίντεο σαν ρέφερι. Ο κύριος Περέιρα τρέχει το project και είναι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Η ΕΠΟ έχει κάνει τα δέοντα. Δυστυχώς, γιατί για τους λάτρους του ποδοσφαίρου, το να βάλεις την τεχνολογία αυτή μέσα μπορεί να είναι και λίγο ξενέρωμα. Είναι μια συζήτηση, ναι. Έξω εκεί. Αλλά για την αρρώστια που υπάρχει εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι η μοναδική λύση. Είναι μοναδική λύση. Μετά θα αρχίσουν άλλα, εγώ που ήταν η γωνία που έδειχνε η κάμερα. Υπάρχουν και φάσεις, επειδή είναι μπάλα, που και βάρ να έχεις, δεν βγάζεις άκρη. Το γκολ δηλαδή ή το μη γκολ στην Τούμπα. Είμαι σίγουρος ότι αν καθίσουμε εμείς οι τέσσερις έχουμε διαφορετικές απόψεις για το αν έχουν και οι διαιτητές διαφορετικές απόψεις. Αλλά εγώ λέω ότι αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα από αυτή την τεχνολογία, από την εφαρμογή της δηλαδή στην Ιταλία, στη Γερμανία, οδηγούν στην πρώτη εκτίμηση ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο και επειδή στο τέλος της ημέρας πάλι ανθρώπινα μάτια και ανθρώπινα μυαλά επεξεργάζονται τα δεδομένα, πάλι με το VAR συμβαίνουν πολύ σοβαρά λάθη. Συνεπώς, δεδομένα δεν είναι πανάκια, αυτό δεν το συζητά κανείς. Και δεύτερον, χρειάζεται χρόνο να οριμάσει αυτό. Πάντως, γι' αυτό προβληματίστηκε και η FIFA για το αν θα το βάλει στο παγκόσμιο κύπελο ή όχι. Ναι, αλλά για την Ελλάδα δεν προβληματίστηκε καθόλου. Και αυτό μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Ενώ δηλαδή υπάρχει ο προβληματισμός σε ποια έκταση πάμε κτλ. Για την Ελλάδα δεν το συζητάει καθόλου. Ναι. Καταλαβαίνετε την έκταση αρρώστιας. Γιατί εδώ πέρα ασχολούμαστε μόνο με τη διαιτησία, δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Οι φίλαθλοι με τους διαιτητές, οι παράγοντες και αυτοί με τους διαιτητές με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μεγάλες αλλαγές. Δεν θα αποδώσω μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, το ότι θα αλλάξει η δομή της διαιτησίας, θα σπάσουν οι δεσμοί, γιατί ο Περέιρα, αυτό που κάνει, δεν είναι μόνο ότι ορίζουν διαιτητές. Φτιάχνει μια καινούργια δομή για το διαιτητικό σύστημα στην Ελλάδα. Αυτό θα αρχίσει να παράγει καρπούς, εφόσον τον αφήσουμε τον Χριστιανό να κάνει τη δουλειά του, μετά από 2, 3, 4 και 5 χρόνια. Ένα καμένο δέντρο, ένα κατεστραμμένο μαγαζί, δεν ξαναστείνεται μια μέρα στην άλλη. Και μου λέτε 3 χρόνια, και επανέρχομαι στο αρχικό σας ερώτημα. 3 χρόνια, σε ποιες συνθήκες, πού παραλάβαμε, πού βρισκόμαστε και προσέχετε και με όλα αυτά πόσο δρόμο έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και ένα δρόμο που δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν αντέδρασε όπως όφιλε να αντιδράσει. Δεν ομονοήσαμε για τις βασικές αλλαγές. Δεν ψηφίσαμε όλοι την εναρμόνιση του καταστατικού με τον ελληνικό αθλητικό νόμο. Και εκεί τρελαίνεσαι. Τώρα θα σας πω κάτι το οποίο εντυπωσίασε, δεν ξέρω πόσο εντυπωσίασε εσάς. Εντυπωσίασε πάντως εμάς και τους τρεις που καθόμαστε εδώ απέναντί σας. Οι εικόνες οι σημερινές στη Βουλή και οι διάλογοι οι οποίοι υπήρξαν εκεί. Εντός ή εκτός αγωγικών, ενδοκυβερνητικός εμφύλιος για το ποδόσφαιρο ήταν ο σημερινός. Ο κύριος Λαζαρίδης απέναντί σας. Μαζί είστε στην κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και εξαιρετικός συνάδελφος ο κύριος Λαζαρίδης. Το ότι ήταν η Ένωση Κεντρών επίσης απέναντι δεν εξέπληξε. Ο κύριος Λαζαρίδης όμως εξέπληξε και εξέπληξε και το ύφος με το οποίο σας απευθύνθηκε. Και εσείς ήσασταν εξίσου σκληρό στην δική σας απάντηση που του δώσατε. Οι Βαλκάνοι κάτι... είμαστε θερμόαιμοι όταν μιλάμε για μπάλα. Αυτό είναι το πρόβλημα ενδεχόμενα. Ναι, δεν ήταν καλές στιγμές. Και δεν είναι καλές στιγμές γιατί θέλω να μιλήσω με απόλυτο σεβασμό για το κοινοβούλιο. Δεν είμαι κοινοβουλευτικός, το γνωρίζετε αυτό.
Και το να μην είστε μαζί με τους ΑΝΕΛ σε θέματα που αφορούν το Σκοπιανό, για παράδειγμα, ή σε άλλα ζητήματα στα οποία σας χωρίζει η Άβυσσος σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, είναι κατανοητό. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Στο θέμα της εξυγίανσης είμαστε απόλυτα μαζί. Η κουβέντα που έγινε στη Βουλή απλά δεν έπρεπε να γίνει στη Βουλή. Η κουβέντα έγινε για τι φέραμε στη Βουλή, μια συζήτηση η οποία δεν έπρεπε να γίνει στη Βουλή. Ανάλυση φάσεων, ανάλυση δικαστικών αποφάσεων, ανάλυση θεσμικών οργάνων του ποδοσφαίρου. Όταν το κάνεις αυτό εδώ, εγώ γι' αυτό είπα πρέπει να προσέξουμε να γίνει καφενείο, αυτή είναι η συζήτηση, έτσι, που την κάνεις. Είσαι ένα σπίτι, είσαι ένα καφενέ. Γιατί αν καθίσουμε τον Λαζαρίδη να πούμε αν θέλουν να αλλάξει το ποδόσφαιρο και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, προφανώς θα συμφωνήσουμε. Και γι' αυτό και ψηφίσαμε μαζί. Και όλες αυτές τις θεσμικές αλλαγές που έχουμε κάνει, και γι' αυτό δώσαμε μαζί μάχες στη Βουλή και με τον Λαζαρίδη και με το πρόσφατο νομοσχέδιο που έφερα πέρυσι τον Ιούλιο. Δεν το συζητάω αυτό. Ήταν λάθος η δομή της συζήτησης. Και σας λέω, θέλω να δείξω απόλυτο σεβασμό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος του Κοινοβουλίου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί δίνουμε στον κόσμο που μας βλέπει μια εικόνα. Εάν εμείς βγάζουμε αυτή την εικόνα, εάν εμείς βγάζουμε την εικόνα ενός ιδιότυπου χουλιγκανισμού, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο από αυτούς που μας βλέπουν και κυρίως από τις νεότερες γενιές. Άρα λοιπόν, στεναχωρέθηκα σήμερα ιδιαίτερα και δεν συνηθίζω να ανεβάζω τους τόνους, είναι έξω από το χαρακτήρα μου αυτό. Προσπαθώ να βρίσκω γενικά λύσεις και να βρίσκω συγκλήσεις. Αλλά η συζήτηση αυτή όπως εξελίχθηκε δεν τιμάει ούτε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε εμάς οι οποίοι συμμετείχαμε σε αυτήν. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μόνο ότι εγώ είχα δίκιο. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό το κομμάτι με την πολιτική αντιπαράθεση, αυτό δεν είχε να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση. Ωστόσο, είχαμε μία δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Φίλη τις προηγούμενες μέρες. Μιλήσατε νωρίτερα εσείς για τους προέδρους των ΠΑΕ και το ποιος μπορεί τελικώς να είναι ο πρόεδρος μιας ΠΑΕ και με ποιο αντικείμενο άλλο η ενασχόλησή του. Ο Νίκος Φίλης είπε κάτι που έχει ακουστεί και στο παρελθόν. Όποιος εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο, να μην εμπλέκεται και στα μίντια. Να ξεχωρίσουν αυτοί οι δύο τομείς. Σας βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο? Το βλέπετε με κατανόηση, το ακούτε? Θεωρητικά είναι απόλυτα ορθό. Πρακτικά η ελευθερία του επιχειρήν στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω θα δημιουργούσε προβλήματα αντίστοιχα με αυτά του βασικού μετόχου. Αλλά η ιδέα. Το είπε και ο κύριος Βορύδης ότι ανοίγουμε το θέμα του βασικού μετόχου και πάλι. Η ιδέα αυτή καθ' αυτή πιστεύω ότι είναι ορθή. Η βάση της είναι ορθή. Γιατί δημιουργούνται διάφορες στρεβλότητες, όχι μόνο για λόγους προπαγάνδας. Έτσι, όποιος έχει μία ΠΑΕ, έχει και ένα κανάλι, μπορεί να περνάει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, να χτυπάει όποιον θέλει, να δημιουργεί μία πραγματικότητα όπως θέλει, δημιουργούνται και άλλες στρεβλώσεις. Για σκεφτείτε, ας πούμε, σε μία σεζόν με κατεστραμμένα τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων, ένας πρόεδρος ΠΑΕ να είναι ταυτόχρονα και καναλάρχης, ο οποίος προσελκύει ΠΑΕ και να δείξει το κανάλι του. Δηλαδή, έχουμε σοβαρά ζητήματα. Και ενδεχόμενα θα βγουν και μπροστά μας. Γιατί βλέπουμε ότι όλοι οι μεγάλοι παίχτες στο ποδόσφαιρο σιγά σιγά αποκτούν ή προσπαθούν να αποκτήσουν και ένα δικό τους κανάλι. Γενικά πάντως το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη διοίκηση των ΠΑΕ δεν, μόνο ότι είναι πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες, εξαιρετικοί στον χώρο τους και στην ειδικότητά τους, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο στη θέση στην οποία βρίσκονται, ως πρόεδροι ΠΑΕ. Δεν τους ενδιαφέρει να λειτουργήσουν εμπορικά. Είναι ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για μια επικράτηση απέναντι στον άλλον χωρίς όρους και ταυτόχρονα ένα παιχνίδι εξουσίας και πολιτικών πολλές φορές επιδιώξεων. Δηλαδή, πολλές φορές κόντρες που φαίνεται ότι έχει η κυβέρνηση με ομάδες
δεν είναι κόντρας με ομάδες. Είναι κόντρας που έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων με την κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια στρέβλωση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, έχει επιταθεί τα τελευταία χρόνια. Πάντοτε υπήρχε, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω έχουμε ξεφύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, στους συναδέλφους θα πάω. Πριν θέσετε ερώτημα, θα ήθελα τη δική σας άποψη επ' αυτού του ζητήματος. Πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από όταν τα μίντια μπήκαν στη ζωή μας, με τη μορφή, νομίζω είστε και οι δύο σε μια ηλικία, που το θυμάστε πόσο διαφορετικά ήταν το πράγμα πριν την ιδιωτική τηλεόραση, πριν την ελεύθερη ραδιοφωνία, την ιδιωτική ραδιοφωνία και την αμέσως μετά περίοδο, όπου είδαμε πλέον ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης να έχουν και την Α, Β ή Γ ποδοσφαιρική ομάδα. Οδήγησε σε μια πιο αναρχή κατάσταση αυτό στο ποδόσφαιρο ή τελικώς όλα αυτά είναι μια φήμη? Εγώ λέω ότι τα πράγματα γίνονταν χειρότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν είχε αρχίσει να εμφανίζεται ο καθημερινός οπαδικός τύπος. Αλλά έγιναν πολύ χειρότερα, απείρως χειρότερα, δεν μπορώ να το συγκρίνω στα χρόνια της κρίσης. Δηλαδή ήταν άλλη η αθλητική δημοσιογραφία και με πολύ διαφορετικούς όρους. Μέχρι το 2008, το 2009, όταν ο δημοσιογράφος είχε επιλογές για να εργαστεί, και είναι άλλη δημοσιογραφία από τότε μέχρι σήμερα. Και αυτό συμβαίνει αφενός επειδή υπάρχουν λιγότερα χρήματα, λιγότερες θέσεις εργασίας, αφετέρου επειδή οι μεγάλοι παίκτες του αθλητισμού έχουν δει την ευκαιρία και έχουν επενδύσει πάνω στα media, στα αθλητικά media, με συνέπεια να έχουν ρίξει το επίπεδο, γιατί κατά την αντίληψή μου αυτό είναι που συμβαίνει και αυτό φυσικά χαλάει το κλίμα. Δεν θέλω να πω ότι υποκινεί τη βία, σίγουρα δεν βοηθάει στην πάταξη της βίας, στην εξάλληψη της βίας, δεν βοηθάει στην αλλαγή της νοοτροπίας του Έλληνα που πηγαίνει στο γήπεδο, δεν μεγαλώνει γερά παιδιά, γερά μυαλά στα παιδιά, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ έχω έναν ανιψιό που είναι 13-14 ετών, δεν θέλω να διαβάζει αθλητικά μίντια. Δηλαδή κάνω ό,τι μπορώ, παρότι ο θείος του είναι δημοσιογράφος, να επιλέγω εγώ τι θα διαβάζει και οι επιρροές να είναι διεθνείς και όχι ελληνικές. Αυτό νομίζω λέει πώς αντιλαμβάνομαι το ρόλο των αθλητικών μίντια. Θα μπορούσατε όμως να φανταστείτε, πάω στον Γιώργο, αυτό να αλλάζει, να σπάει αυτή η σχέση, δηλαδή να έρχεται κάποιος ο οποίος θα νομοθετεί? Ήδη το έχει απαντήσει ο κ. Βασιλιάδης, είναι δύσκολο σε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία την οποία δεν μπορείς να τη φέρεις αλακάρτ να λειτουργήσει στην δική σου την περίπτωση. Αλλά αυτό θα ήταν μια λύση αν συνέβαινε. Ο Βασίλης στάθηκε πιο πολύ στη σχέση των εργαζομένων των media με το αντικείμενο, δηλαδή ότι εμπλέκεται ο εργοδότης σου σε κάτι το οποίο μετά σε φαίνει σε δυσκολίες πώς θα γράψεις. Εγώ νομίζω ότι έχουμε πιο πολύ στο μυαλό μας αυτό που θέτεις ή που έλεγε ο κ. Βασιλιάδης, το φαινόμενο, ας πούμε, Μπερλουσκόνη, που είχε τη Μίλαν και ήταν και ο κολοσσός των μίντια στην Ιταλία. Ένα ιταλικό φαινόμενο έμεσης διαφθοράς. Εννοείται ότι είμαστε κάθετα εναντίον σε αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν ξέρω τα νομικά κλειδιά με τα οποία θα βρεθεί ο τρόπος να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε δει και περιπτώσεις παρένθεση των προσώπων όταν το απαγορεύει σε κάποιον να είναι μέτοχος και βάζει την ανιψιά του, ας πούμε. Και είναι και εύκολο να το κάνεις. Αλλά θα σας πω και κάποιες ιδέες που υπάρχουν γι' αυτό. Ναι, επειδή είστε και νομικός. Αλλά 100% απαντώ στο πάνω ότι είναι ασυμβίβαστο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο επιχειρηματίας που έχει αθλητικό σύλλογο και που κατά καιρούς το έχουμε ζήσει εμείς στη δουλειά μας, τον βάζει και μπροστά. Γιατί χρησιμοποιεί στρατούς δηλαδή για να παίξει το επιχειρηματικό του παιχνίδι βάζοντας μπροστά το σύλλογο. Είναι φανερό, έχει γίνει κατά καιρούς. Και στους μεγάλους συλλόγους με... Το ερώτημα που εγώ θέλω να θέσω και να δώσουμε μια απάντηση είναι ότι αν ο Χαρίτος που σήμερα έχει την τάδε εφημερίδα και τον τάδε τηλεοπτικό σταθμό και αγόρασε και την τάδε ΠΑΕ και ασκεί την επιρροή που ασκεί μέσα από το σύμπλεγμα των μέσων των οποίων έχει στα χέρια του, αν αύριο δεν θα είχε την εφημερίδα και τον τηλεοπτικό σταθμό, θα δινόταν μια λύση σε όλα αυτά που συζητάμε εδώ για το ποδόσφαιρο, τη βία, την αναρχία? Ένα κομμάτι του προβλήματος. Και όχι η ρίζα του προβλήματος. Η ρίζα είναι πιο πολύ, συγγνώμη Βασίλη, η μεγάλη λύσα του να επικρατήσω εγώ και όχι ο απέναντι. Το ενέτεινε μάλιστα και το Champions League από το 92 και μετά, από εδώ έγινε μια αιμονή να μπω στους ομίλους εγώ
και όχι ο άλλος. Ότι και όταν η αιμονή δεν ήταν για λόγους βέβαια πρεστίζει, ήταν για τα 23 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ επικρατεί η λογική του παράγοντα. Μάλιστα το είπε περίπου και ο κύριος Πανός γίνοντας χθες από τη συνάντηση σας, ήταν ειλικρινής αρκετά, ότι ξεφεύγουμε, είμαστε παραβατικοί. Το παραδέχθηκε. Λειτουργεί η λογική του παράγοντα. Παίζω τάβλη και χάνω και κλείνω το τάβλη επειδή χάνω. Το κλείνω. Δεν θέλω να συνεχίσετε. Δεν υπάρχει fair play. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αρρώστια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Εγώ εκεί το τοποθετώ. Το κομμάτι των media είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, πράγματι. Ένα κομμάτι. Είναι ένα από τα στρεβλά. Και υπάρχουν και άλλα στρεβλά. Και τα οποία το επόμενο διάστημα, και θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες, σκοπεύουμε, έτσι κι αλλιώς φτιάχνουμε το νομικό πλαίσιο, μάλλον θα το επισπεύσουμε τώρα, αναγκαστικά. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ποιος ελέγχει την οικονομική βιωσιμότητα, όχι με ποδοσφαιρικούς όρους, με πραγματικούς οικονομικούς όρους, ποια πρόσωπα συμμετέχουν, πώς συμμετέχουν, τι υποθέσεις έχουν. Έχουμε ένα πολύ ωραίο νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως είναι εντελώς ανεφάρμοστο. Αυτό το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό και είναι μία από τις πρώτες αλλαγές οι οποίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Να δούμε, γιατί τις περισσότερες φορές είναι άλλο το πρόσωπο του πραγματικού ιδιοκτήτη, άλλο το πρόσωπο αυτού που φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης μετέχει μέσω εταιριών. Τι εταιριών? Υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα. Βρίσκονται άνθρωποι. Τι πρόβλημα έχει ο Ηρακλής πέρσι με τον κύριο Παπαθανασάκη ή στο μπάσκετ, να δούμε για τον Άρη. Λοιπόν, ένα σοβαρό πλαίσιο ελέγχου. Σοβαρό πλαίσιο ελέγχου. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και είναι πολύ, και πολύ μεγάλα και δεδαλότητα προβλήματα. Και σίγουρα δεν μπορούν να λυθούν όλα από τη μια μέρα μέσα στην άλλη. Γιατί οι παθογένειες που αφήσαμε και συσσωρεύτηκαν τα τελευταία, όχι, από ιδρύσεως του επαγγελματικού αθλητισμού, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν τόσο βαθιές ρίζες και τόσο διαπλέκονται τόσο πολύ με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που δεν είναι απλό, και ένα μεγάλο δίκτυο παραοικονομίας, που δεν είναι απλό να το ξεριζώσεις. Θέλει πολλή δουλειά και πολύ δρόμο. Μάλιστα. Αν είμαστε ευχαριστημένοι, θα σας απαντήσω και σε αυτό για να μην υπερφεύγω. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είμαστε ευχαριστημένοι για ένα πράγμα. Ότι ξεκινήσαμε και δεν κάνουμε πίσω. Αυτό που θέλω να σχολιάσω, χωρίς με καμία διάθεση να πολιτικολογήσω, είναι ότι αυτή η θέση του Υπουργού ή Υφυπουργού Αθλητισμού διαχρονικά, στη διάρκεια της τελευταίας 25 ετίας, ήταν μια εντελώς αδιάφορη θέση και για τους πολιτικούς. Ήταν κάτι σαν να είσαι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, έτσι δεν το λέγανε παλιά. Mm-hmm. Ήταν υπουργός Λεζάντας, υπουργός Δημοσίων Σχέσεων. Μπορεί να ήταν, δεν μπορώ να το εξηγήσω πολύ, υπουργός Εξυπηρέτησης Συμφερόντων. Γιατί δεν είχες να κάνεις, δεν είχες αντικείμενο. Σωστά, γιατί. Και είχες ένα τεράστιο προϋπολογισμό. Ναι. Ήταν εποχή υπαχιών αγελάδων, σωστά. Αλλά ήταν και διαχρονικά δεν υπήρξε κυβέρνηση που είχε διάθεση να ασχοληθεί με τον αθλητισμό γενικά και με το επαγγελματικό αθλητισμό ειδικά. Και αυτό είναι που πληρώνουμε ως φίλαθλη κοινωνία σήμερα στο 2018. Έχει μεγάλο πολιτικό κόστος, κύριε Σαβρακού. Ναι, είναι πραγματικότητα. Εκεί θα κατέληγα. Είδα προχθές τον Πρωθυπουργό να συναντά τον Σταύρο Θεοδωράκη και στον χρόνο που είχαν ανοιχτές τις κάμερες να λέει ότι είναι θέμα πολιτικού κόστους ποιος έχει τη βούληση να το αναλάβει. Παρατηρώ ότι τον προβληματίζει και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά σχολιάζω ότι στα δικά μου μάτια ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να το αναλάβει. Μπορώ να πω ότι προς τα εκεί πηγαίνει, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στα κρίσιμα και περιμένω να δω. Κύριε Βασιλιάδη, το ποδόσφαιρο ορίζει και τις πολιτικές που θα ακολουθήσει κάποιος, ή τελικώς η πολιτική είναι αυτή η οποία ορίζει ποιοι είναι οι όροι με τους οποίους θα διεξάγεται το ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του όρους και τους δικούς του κανόνες. Mm-hmm. Η πολιτική έρχεται για να επιβάλλει την διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων. Δεν θέλουν να τα μπλέκουμε. Το ποδόσφαιρο παίζεται με τους δικούς του κανόνες. Εμείς, οι πολιτικοί, και αυτό είναι το αυτοδιοίκητο, δεν θα ασχοληθούμε. Το ποδόσφαιρο φτάνει ούτε στην πολιτική. Προφανώς. Μιλήσαμε ήδη για τις σχέσεις με καλοπαράγοντες, διαπλοκή. Είναι ένα μεγάλο οικονομικό γεγονός. Στις κανονικές χώρες. Η πολιτική αποτελεί είναι πλέον. Η πολιτική απόφαση υπάρχει από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό και υπήρχαν αυτές τις συγκρούσεις. Προσέξτε, δεν είναι κανένας από εμάς αυτοκαταστροφικός να ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή ο υπέροχος λαός μιας υπέροχης ομάδας έτσι μπορεί να τον πάρει στο κατόπι. Κάνας θέλει. Όλος ο κόσμος θέλει να του λένε τι ωραίος είσαι και πόσο καλός είσαι και τι καλά τα λες. Αλλά από την πρώτη μέρα που εμείς αναλάβαμε
Και δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Μακριά από μένα αυτές τις κουβέντες. Από την πρώτη μέρα αποφάσισαμε να δώσουμε συγκρούσεις. Και σε χαρτογράφη τα νερά. Γιατί οι συγκρούσεις που δώσαμε δεν είχαν ξαναδοθεί. Και οι μάχες που δώσαμε κάποια στιγμή όταν είχαν ξεκινήσει να δίνονται είχαν χαθεί. Σας θυμίζω ότι με μια αντίστοιχη κίνηση του κ. Ορφανού 12 χρόνια πριν, η χώρα πετάχτηκε επειδή τόλμησε να νομοθετήσει, ορθά κατά τη γνώμη μου να νομοθετήσει, πετάχτηκε έξω από τις διεθνείς οργανώσεις και σε μια μέρα η κυβέρνηση έκανε αναδίπλωση και πήρε πίσω τον νόμο. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κινούμενοι σε χαρτογράφητα νερά, δώσαμε συγκρούσεις, πήραμε το πολιτικό κόστος και είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό. Βεβαίως. Από την τωρινή διοίκηση είστε ευχαριστημένοι. Και ποια εντύπωση έχετε από τη διοίκηση γραμμένου? Γιατί αν μου επιτρέπετε, το συζητούσαμε με τον Βασίλη, είναι πολύ. Σιωπηλή. Ναι, υποτονική, δεν ξέρω αν. Είναι. Δεν ξέρω τι εικόνα είναι. Έχετε από τη διοίκηση γραμμένου είναι. Και από τις πράξεις της. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχήν να διαχωρίσω τη διοίκηση από τον, πρόεδρο. Ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι ένας εξαιρετικός νομικός, άνθρωπος ποδοσφαίρου, αγαπάει αυτό που κάνει και κατά γενική ομολογία και των υποστηρικτών του και των μη υποστηρικτών του μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Η διοίκηση της ΕΠΟ τώρα ταλανίζεται, έχω την αίσθηση, από τις παθογένειες που ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η διοίκηση ΕΠΟ πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες και να μην αφήνει τις πρωτοβουλίες στην πολιτική ηγεσία. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δηλαδή, η αντίδραση για τα γεγονότα της Κυριακής έπρεπε να έρθει πρώτα από την Ομοσπονδία και μετά ή καθόλου από την πολιτεία. Προσέχτε. Η Λίγκα είναι η διοργανώτρια αρχή του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Επιβλέπουσα υποπτεύουσα αρχή όμως είναι η Ομοσπονδία. Είναι η Ομοσπονδία. Λίγκα δεν υπάρχει. Λίγκα ίδια. Λίγκα δεν υπάρχει. Τώρα μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Λίγκα δεν υπάρχει. Με ποια έννοια δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Λίγκα σημαίνει μια διοίκηση η οποία έχει δύναμη και εξουσίες να εκπροσωπήσει. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ο πρόεδρος της Λίγκας, ο διευθύνοντας σύμβουλος, εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Τους αδειάζουν ανά πάσα στιγμή. Υπάρχει ομόνοια, υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ των ομάδων για κάτι άλλο πλην όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για χρήματα. Για τίποτα άλλο. Πού θέλουμε να πάμε το ποδόσφαιρο, τι θέλουμε να κάνουμε το πρωτάθλημα, υπάρχει. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω αντιληφθεί. Ξέρω να το κρύβουν τόσο καλά. Άρα, εγώ δεν περιμένω τίποτα από τη Λίγκα. Περιμένω κάποια στιγμή να αλλάξει και να γίνει μια σοβαρή Λίγκα. Με νομική εκπροσώπηση, με διοικητικό συμβούλιο που θα δεσμεύει, που θα μπορεί να μιλήσει, θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Που θα έχει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση όπως έχουν ακόμα και στην Ισπανία. Που θα νοιάζεται για τα υπόλοιπα μέλη. Που θα νοιάζεται για τη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να νοιάζεται πώς θα σωθεί η δεύτερη κατηγορία. Να ξαναγυρίσουμε στην ΕΠΟ, να μας πείτε ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα με την ΕΠΟ. Λοιπόν, η ΕΠΟ, προερχόμενη από μία περίοδο προβληματική, να τη θέσουμε έτσι κομψά, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να διοικήσει την Ομοσπονδία, έτσι, να πάρει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού του ελληνικού ποδοσφαίρου και να έρθει να σπάσει αυγά. Αυτή είναι και η άποψη της FIFA για την ελληνική ομοσπονδία. Προφανώς είναι και η άποψη της FIFA. Και προσέχτε, σας παραπέμπω στην ανακοίνωση της FIFA. Την πρώτη μέρα καλούμε τα όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου να. Τα όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα όργανα του ελληνικού ποδοσφαίρου παίρνουν πρωτοβουλίες. Όχι η κυβέρνηση. Δεν πρέπει. Μπορεί να είναι να μας βολεύει αυτή την περίοδο και να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Αλλά είναι λάθος. Ερχόμαστε λοιπόν να υποκαταστήσουμε διαδικασίες που θα πρέπει να υπάρχουν αυτοματοποιημένες. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε με επιτυχία. Θα δώσουμε δημάχη. Αλλά και η ΕΠΟ πρέπει επιτέλους να φανεί και να πάρει πρωτοβουλίες. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση και ο Βασίλης σε ό,τι αφορά την ΕΠΟ, τη Super League. Όχι, όχι σε αυτό. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο σημείο αυτό θα επιστρέψουμε. Δεν έχουμε αγγίξει μια σειρά από θέματα. Δεν έχουμε αγγίξει το κεφάλαιο που λέγεται ποδοσφαιριστές. Δεν έχουμε αγγίξει το κεφάλαιο που λέγεται οπαδί. Και δεν έχουμε αγγίξει εσκεμένα. Το έθεσε ο κύριος Βασιλιάδης και η συναδελφή μου. Το άφησα εγώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το θέμα της ασφάλειας στα γήπεδα σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι μαζί.
Στους ήχους του Big Ben, η εκπομπή του Λάμπη Τσιριγωτάκη από το Λονδίνο, Κυριακή 18 Μαρτίου στις 7 στην ΕΡΤ 1. Ο George Soros προσπαθεί να σταματήσει το Brexit. Δίνει χρήματα στα κινήματα υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδρομίες στην Αγγλία, ένα σπορ για όλη την οικογένεια, μια βιομηχανία που αποφέρει δισεκατομμύρια λίρες στην αγγλική οικονομία. Ο νεαρός Έλληνας χορευτής νεοκλασικού μπαλέτου Στέφανος Δημουλάς κάνει καριέρα στο Λονδίνο. Ο Έλληνας επιστήμονας Νίκος